Ο Υπουργό έδωσε προθεσμία 15 ημερών στου εργαζομένου για να συνεχιστεί ο διάλογο πάνω στα εργασιακά θέματα με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα έντονων αντιπαραθέσεων ενώπιον τη Επιτροπή Υγεία τη Βουλή. Διευκρινήσει και ερωτήματα κατέθεσαν βουλευτέ, εργαζόμενοι αλλά και συντεχνίε. Ενώ ακούστηκαν και ισχυρισμοί ότι το Υπουργείο άφησε τα δημόσια νοσηλευτήρια να καταρρεύσουν εν αναμονή του ΓΕΣΥ. Έχει γίνει μια σειρά από δράσεις προς αυξήσει του γιατρούς, αύξηση του αριθμού των γιατρών κατά 50, η συνεννόηση με την ΠΑΣΗΝΟ σχετικά με τις κλίμακε αλλά και, και τι δομέ. Έγινε επίση λόγο για σοβαρέ ελλείψει στα αναλώσιμα και ο Υπουργό απάντησε πω η γραφειοκρατία που επικρατεί σήμερα στην αρχή αναθεωρήσεων δεν επιτρέπει την έγκαιρη προμήθεια αναλωσίμων στα νοσηλευτήρια. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην προσφορά μηχανή αιμοκάθαρση, η οποία εδώ και 9 μήνε βρίσκεται στην αρμόδια αρχή προσφορών. Με την τακτική που η κυβέρνηση ακολουθά, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί Γενικό Σχέδιο Υγεία γιατί ακριβώ περισσότερο ενδιαφέρει το επικοινωνιακό μέρο εν ώψη των προσεχών προεδρικών εκλογών και όχι η ουσία για μια ουσιαστική εφαρμογή γενικού σχεδίου υγεία. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Υγεία τη Βουλή, Κωστάκη Κωνσταντίνου, αναφέρθηκε σε προσλήψει γιατρών δια τηλεφώνου που δεν έχουν τι ικανότητε να εκτελέσουν τα το καθήκοντά του. Επίση, στην Επιτροπή Ελέγχου τη Βουλή παρουσιάστηκε η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τι Τιμέ των Φαρμάκων που κατέδειξε πω κατέχουμε αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη. Η είδηση δεν είναι ότι έχουμε τα πιο ακριβά φάρμακα κατά αναλογία. Η είδηση είναι ότι παρά τις αλλεπάλληλες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίες ζητήθηκαν από την κυβέρνηση, ουδέν βήμα προς διόρθωση έχει γίνει. Και αυτό ακριβώς είναι που καταγγέλει και η έκθεση του γενικού ελεκτή. Όπω αναφέρθηκε, λόγω των υψηλών τιμών, αρκετοί ασθενεί αναγκάζονται να μεταβούν στα κατεχόμενα για να αγοράσουν τα φάρμακά του. Το Υπουργείο Υγεία έδωσε οδηγίε για ετοιμασία σχεδιασμού για αναθεώρηση τη τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων και θα παραδοθεί το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.